Καλημέρα ξαδέλφια, είναι η αγαπημένη σας Τρόικα εδώ πέρα με Μάριο Ασλαμά, Χρήσανδο Τσαλτίδη, Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Θα πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο από τις 10 μέχρι και τις 12 είναι η Τρόικα. Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας είναι ο μηνυματικός FM και ενώ το μήνυμα σας αποστολή στο 54526, κάτι που έχει ήδη κάνει ο Σάβας, ο αγαπημένος μας Σάβας. Ένα μήνυμα όπως θα έλεγε ο Μάριος ο Ασλαμάς εδώ πέρα, μήνυμα ελπίδας. Φωτός, ζωής κτλ. Αυτή η ωραία περνάνε εδώ πέρα, φίλε. Πώς λέγεται. Καλημέρα, καλημέρα. Power love. Power love, έτσι λέγεται. Of love. Εντάξει, ναι. Εντάξει, ρε Σλάμα, πες το και έτσι. Πες το και έτσι. Παιδιά, νιώθω τύψεις. Γιατί τον παρουσίασε ο Γιώργος Ματζιούκης και δεν το έκανα εγώ για άτομο παλίκαρο που τον γνωρίζω 35 χρόνια και τον γνωρίζει και όλη η πόλη. Κυκλοφορεί με κάποιον τρόπο αλμπουμάρα CD του Γιάννη του Βατζόλα. Τον ξέρουν όλοι οι παλιοί και από το ποδόσφαιρο και από το ροκ. Του κιθαρισταρά από το Ασβεστοχώρι. Χρόνια ο παδός του Ηρακλή, Λεβέντης, Τσολιάς πραγματικά ήταν στην πρωτική φρουρά. Ήταν εκεί. Εύζωνας. Δεν πήγαινα ποτέ. Και πάρα πολύ καλός κιθαρίστας, ο ιδρυτής των Hardways. Μετά από χρόνια επανέρχεται με αλμπουμάρα κλασικό ροκ που λέγεται. Η ονομασία είναι Johnny V Band Love Power. Όχι Power of Love, Love Power. Ψάξτε το, πραγματικά αξίζει για αυτούς που γουστάρουν απλό κλασικό rock, blues rock. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Το παρουσίασε νομίζω πριν από 15 μέρες ο Γιώργος ο Ματζιούκης στην εκπομπή του. Ωραία, μπήκε σε καταιγίδα, οπότε μια χαρά, δεν είναι και το κομμάτι που διάλεξε να μπει. Καταιγίδα να γίνει, φίλε, η βροχούλα τέλος πάντων, να φεύγουν σαν καρύδια πάνω στο αυτοκίνητό σου. Η βροχή. Η Τρόικα προσφέρει και δύο εισιτήρια για τον αγώνα Άρης Παναθηναϊκός, ο αγώνας ο οποίος θα διεξαχθεί, νομίζω Κυριακή τώρα, δεν είμαι σίγουρος 100%. Καλά, οι Αργιανοί ξέρουν. Δύο εισιτήρια για τον αγώνα Άρης Παναθηναϊκός, FM και ενώ το μήνυμά σου, οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, γράφεται Άρης, αποστολή στο 54526. Ο αγώνας είναι Κυριακή, Μάρη, θυμάσαι Μάρη, Μάρη. Ναι, 7 η ώρα. Εντάξει, Κυριακή 7 η ώρα. Γιατί γίνεται και ένα μπέρδεμα εκεί πέρα. Δευτέρα παίζει ο Πάοκ 7 η ώρα. 7.30 είναι ο Ολυμπιακός με τον Πανετολικό. Ο Πάοκ παίζει με στη Λαμία. Anyway, η Τρόικα προσφέρει δύο εισιτήρια, στο τέλος θα γίνει κλήρωση. Για τον αγώνα Άρη εναντίον Παναθηναϊκού, Κυριακή 7 το απόγευμα στο γήπεδο Χαριλάου, FM και ενώ το μήνυμά σας, οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Θυμάσαι περίπου χρονολογία αυτού του κομματιού. Σε έχει πιάσει κάτι με τις χρονιές, ρε φίλε. Γιατί φοβάμαι ότι βάλω. Περίπου. Όχι, καθόλου. Όχι, πρέπει να είναι πιο. Αυτό είναι αρχές 69 με 71. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Το παίξει τηλεφόρο αυτό. Κάπου εκεί. Προλάβατε μου. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε πολύ πράγμα μαζεμένο. Και καθυστέρησα ακριβώς για να τα στήσω λίγο τα πραγματάκια εδώ πέρα. Ευχαριστώ που ξεκίνησε μόνο του. Δεν ξέρω αν παρουσίασε επίσημα την Αναστασία. Α, όχι, Αναστασία Λάμδα. Αναστασία Λάμδα είναι και σήμερα μαζί μας. Νομίζω ότι είναι το πιο ευχάριστο να έχουμε απέναντί μας, ουσιαστικά είμαστε η Αναστασία, γιατί είναι πάρα πολύ μέσα στο τρυπάκι της μουσικής. Και βοηθάει πάρα πολύ και μόνο η διάθεσή της να παίξουν, να ακουστούν κομμάτια. Ναι. Δεν γίνεται με όλους αυτό. Ναι. Δεν γίνεται με όλους. Δεν τη χαρακτηρίζαμε, μουσικά. Γιατί, για τους μιούς. Ναι, όχι, μόνο την κοπελίτσα, όχι. Για κάποιο λόγο την θυμήθηκα σήμερα το πρωί, την Αναστασία. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά θεματάκια. Το κομμάτι τελειώνει σε λίγο αυτό. Αναστασία. Ορίστε. Α, έπεσε, μπράβο, ρε Τρόικα. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε. Λοιπόν, είπα Παναγιώτη ότι δίνουμε δύο εισιτήρια για το Άρης Παναθηναϊκός. Έτσι. Ναι, Τσέλσι, τέλος. Δεν δίνουμε σήμερα. Δεν δίνουμε, όχι, τέλος. Πάει. Τέλος, πάει. Αυτό το πω και ησυχάσαμε. Δώστε λίγη προσοχή. Δύο εισιτήρια Άρης Παναθηναϊκός την Κυριακή. Ματσάρα στο Κλεάνθης Βικελίδης, Κυριακή απόγευμα. Και δίνουμε με μεγάλη τιμή μας και χαρά για περίπου, αν θυμάμαι καλά, πέμπτη φορά σε αυτή την εκπομπή. Δύο διπλές προσκλήσεις για μία καραπαραστασάρα για πέμπτη φορά. Για τέταρτη είμαι σίγουρος. Μπορεί και για πέμπτη. Την έχω δει στην ουσία 2,5 φορές και έχω δει και πρόβα της. Σίγουρα την έχει δει η Αναστασία, δεν υπάρχει περίπτωση. Η Πόρνη από πάνω. Του Αντώνη Τσιπιανίτη σε συνεδοσία του Σταμάτη Πατρώνη. Ναι. Κάνω λάθος. Ναι, του Σταμάτη Πατρώνη. Με την πιο όμορφη Ελληνίδα ηθοποιό. Και προφανώς μία από τις 5 πιο όμορφες γενικά Ελληνίδες, την Κατερίνα Διδασκάλου. Την δεύτερη ή τρίτη φορά που είχαμε δώσει για την Πόρνη από πάνω, την είχαμε βγάλει και στον αέρα πρωί εδώ πέρα, την έβγαλα μάλλον, μόνος μου ήμουνα, ευτυχώς, για περίπου μισή ώρα. Γιατί κουνάς το κεφάλι σου, έτσι δεν σε ανασχετείς? Όχι, αλλά ρωτιέται αυτή η μισή φορά που είδες, δυόμιση είπες. Έχεις δει την παράσταση? Α, δεν την έχεις δει? Νόμιζα ότι την έχεις δει.
Πήγαινε απόψε. Δυο μισή φορέ. Αυτή η μισή φορά απασχολεί τον κόσμο. Μπήκα τη μισή φορά. Μπήκα μισή φορά. Στο τέλο ή την αρχή. Μπήκα από τη μέση και μετά. Α, εντάξει, ναι. Ενδιαφέρον. Και είχα την τύχη να δω και 15 λεπτά πρόβα από την παράσταση. Δεν υπάρχει παράσταση, δεν υπάρχει Κατερίνα διδασκάλου. Ούτρα. Την αφίσα της παράστασης την έχω παντού στο σπίτι μου κολλημένη. Μπράβο. Σε τρεις διαφορετικούς χώρους. Εγώ είχα τη Σαμάνθα Φόξ. Η Ελληνίδα. Παναγιώτη, να πούμε λίγο και μετά πες ό,τι θες. Κάνε να ακουστεί καλά, καλά τη δίνουμε και μετά κάνω σου χιμορφέλης. Λοιπόν, η Ελληνίδα Κατρίν Ντενεύ, ξεκάθαρα. Η Ελληνίδα Φέι Ντάναγουεϊ, το έχω πει και στην ίδια και δεν νομίζω να διαφωνεί. Αναστασία, έξω στον κόσμο ανεβοκατεβαίνω όπως και στα ακουστικά μου. Όχι, σίγουρα, μπράβο, είσαι γίγαντας. Ακούς κάτι χρουτς-χρουτς. Τώρα, καλύτερα. Άντε, πάμε εδώ πέρα, πώς είναι το καλύτερα. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις για απόψε, ώρα 9 στο θέατρο Αυλαία, η πόρνη από πάνω, ένα πραγματικό αριστούργημα, παραστασάρα, με την Κατερίνα Διδασκάλου για μια μισή ώρα πάνω στη σκηνή να παίζει τα πάντα στον πιο κόντρα ρόλο της καριέρας της. Δεν το λέω εγώ, το έχει πει η ίδια και το αντιλαμβάνομαι βέβαια και εγώ και όσοι την έχουν δει γενικά ξέρουν την πορεία της στον κινηματογράφο, στο θέατρο και στην τηλεόραση. Οπότε έχουμε FM κενό. Οπωσδήποτε γράφεις όνομα και επώνυμο, οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις Άρης, ακόμη και αν δεν είσαι Άρης, όπως έκανε ο φίλος μας ο Αστέρης, τον καλημερίζουμε, που λέει καλημέρα τσακάλια, καλή τύχη Αστέρη. Ή θέατρο ή και τα δύο και το αποστέλεις στο 54526. 54526. Λοιπόν, κλείσε τη μουσική Αναστασία. Πάμε για λίγο χωρίς μουσική. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού, νομίζω περιττό και από το μήνυμα το καταλαβαίνατε. Με λένε Θανάση. Κάτσε, περίμενε. Πριν ξεκινήσει. Έχει αφίσα. Έχει αφίσα. Όποιο τι, πράγμα. Από την παράσταση αυτή και από, ναι, από άλλες έχω και πολλά φλάγια. Έχει βάλει με καρφίτσες εσύ στον τοίχο σου. Έχω από την παράσταση αυτή την, ναι, αφίσα, ναι, που τη θεωρώ αραβούργημα, ναι, την έχω σε τρεις διαφορετικούς χώρους. Μπορεί ο κόσμος να μπει και να τη δει ακόμη και αν δεν θέλει να πάει και δεν είναι θεατρόφιλος και δεν ναι, μπορεί να τη δει την Μπράβο, παράσταση. Μάρη. Την αφίσα. Την έχεις βάλει δε σε τοίχο. Όχι, την έχω στο πάτωμα και μία στο αβάνι. Δεν ξέρω, Μάρη, δεν ξέρω. Σου λέω μήπως την έβαλες κάπου τέλος πάντων δεξιά, ρε παιδί μου, κάπου στο κρεβάτι ή κάπου στο, ξέρω εγώ, σε ένα κομωδίνο. Έτσι, να την οι αφήσεις μπαίνουν στον, ναι, τοίχο, όπως ξέρω. Ναι. Στο κομωδίνο. Αν έχεις χίλιες αφήσεις, τι κάνεις, και τις χίλιες τις βάζεις, αυτό λέω. Ναι. Τι σχέση, ότι λες κάποια. Τι, ναι, αυτό το κατάλαβα. Την έχεις στον τοίχο. Εννοείται, δεν. Μάλιστα. Μη χειρότερο. Περίεργο. Πρώτη φορά μου το λες. Περίεργο να έχω αφήσα στον τοίχο. Δεν μου το είπες ποτέ. Δεν το φέρει εσύ τη συζήτηση. Για καλώ ήρθε, καλημέρα, τι κάνει. Ξέρετε τι έγινε. Είδα χθε με τι να σου πω. Εσύ που λε άλλα κι άλλα. Πήγα χθε Ηρακλή σε Σπάρτη. Αφήσα την τέχεια τη παράσκευα. Και να σου πω κάτι άλλο, έχω αφήσει στον τοίχο την Κατέρνα Δασκάλου. Σε τρεις διαφορετικούς χώρους όμως την έχει. Δεν σου φτάνει μία, α πούμε. Γιατί δικαίωμά μου, γιατί στο σπίτι. Ωραία, τρέλα. Κατεβάζει τον Μπέστη για να βάλει την Δασκάλου. Θα με κάνει κουμάντο στον τοίχο, θα βάλω. Εντάξει, αλλά παράλογο που φαίνεται, ρε φίλε. Πού λίγο παράλογο. Σε ερώτησα εγώ ποτέ σου είπα στον τοίχο τι έχει κατέβασε το, δεν θέλω. Στον τοίχο. Τέλο πάντων. Εντάξει. Μη χειρότερα, Παναγία. Την Κατρίνα Ντενεύ, γιατί δεν την είχε ποτέ. Γιατί δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Δεν βρήκα αφίσα. Αυτή με τρελαίνει αυτή η αφίσα. Το Χάρταγουεϊ, πώ τον είπε τον άλλο, τον Ορλάντο Μάτζικ. Φέι, πώ τον είπε. Την Φέι Ντάνα. Α, δεν την είχε ποτέ. Αφίσα, ναι, φωτογραφία, όχι. Όχι, ναι. Κάρπα, άλλα τέτοια αφίσα, τέτοιον φωτογραφίε. Πε μου άλλε δύο αφίσει που έχει, α πούμε, στον τοίχο. Στον τοίχο μου. Ναι. Αφίσε. Ναι. Αφίσε. Αφίσε τώρα. Ναι, ναι, τώρα. Τώρα, τη μία θα σου πω μόνο που την ξέρει. Κορνίζα βασικά είναι. Κορνίζα. Είναι λεωγραφία και, ναι, κορνίζα. Μπράιαν Ρόμψον. Ακείνη που είχε παλιά. Ένα 30 επί. Καλά, δεν θέλω να κάνω τέτοιο. Ναι, δεν θέλω, ένα 40 επί 80, 90. Ναι. Ναι. Δηλαδή μετά από 30 χρόνια κόλλησε άλλη αφίσα, α πούμε. Τόσα χρόνια δεν είχε άλλη. Την έχω αυτήν καλά εδώ και 3-4 χρόνια είναι κολλημένη. Τη διδασκάλου. Πέμπτη φορά δίνουμε πρόσκληση αυτή. Ναι, το ξέρω ότι δίνουμε, ναι, ρε φίλε, πέμπτη φορά. Ναι. Μένα με ενδιαφέρει. Μα, με σένα μπορεί ποτέ. Ίσως μία. Όχι, κυρία Βλέα, δεν ήταν. Με σένα, αν έχουμε δώσει μία φορά να έχει έρθει σε απεργία. Με διδασκάλου εδώ πέρα, στον αέρα ήμουνα. Α, ήσουν εδώ στον αέρα. Ήμουν εδώ, ναι. Λάθος κάνεις. Τι λάθος, αφού μιλήσεις για τον Ηρακλή. Δεν ήσουν με διδασκάλου. Είσαι με ποιαν ήσουν, θυμάσαι. Έκανες και ερώτηση βλακώδη. Ναι. Καλώς. Ναι. Το απάντησε η Αναστασία. Με ποια. Ποια ήμουνα. Το απάντησε η Αναστασία. Δεν ακούω, εσείς μιλάτε μεταξύ σας. Με την Άντια Μπουλέ. Αποκλεί και με την Μπουλέ, αλλά με τη διδασκάλου. Ήσουν και με διδασκάλου. Αυτή ρωτούσε για τον Ηρακλή. Και σου μίλησε για τον Ηρακλή και το ένα και το άλλο. Δέρωσε, μόνη τη είπε, εύχομαι, ναι, και να ανεβούν και ο Άρης και ο Ηρακλής. Αυτό ήταν μάλλον το μάνατζέρ τη. Αφιβάλλω η Κατερίνα Διδασκάλου, ναι, να είχε νταλκά και να πει
Όχι, έχει με τον Ηρακλή. Μπορεί να τη είχε μιλήσει την προηγούμενη μέρα για να μιλήσει. Δεν ασχολείται. Την είχα, δει, είχαμε μιλήσει. Ήμουν εδώ, ρε, σίγουρα ήμουν. Ναι. Μπορεί να τη είχε να απεργία, αλλά δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Τέλος. Άρα έχουμε δώσει και μία φορά με σένα. Ωραία. Με την άδεια που λένε, τι ρώτησε. Κάτι ρώτησε. Φανταστικό. Έχω δώσει. Κάτι φανταστικό. Δύο φορές ή τρεις μόνος. Μία με τον Άκη. Το Σακισλόγλου. Άκη γιορτάζει σήμερα. Αναστασία, γιορτάζουν σήμερα οι Ιάκωβοι. Το λέω γιατί είχε ένα υφάκι λίγο στον αέρα. Μου θύμιζε, ρε παιδί μου, πώς έπεσε το σύνολο με τον Μπακαλιάτη. Αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά, δασκάλου που έκανε λίγο κάρα, αλλά δεν έχει. Δεν πεθαίνω. 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 Μην όπασε, πώς είναι τώρα. Πεθαίνω. Αυτό που κάνει τώρα να μα ακούει το μαρατζάρουνε δεν τα λένε αυτά. Ποτέ. 35. Θεωρώ ότι αυτό δεν ακούστηκε. Μπράβο, εντάξει, καλά. Αναστασία, κάνε βάλε κάτι ότι δεν ακούστηκε αυτό. Κάτσε, μπήκε μια αποφύγη τώρα. Με τι αφήσει θέλω να μάθω. Αυτό είναι το σπίτι. Χάνουμε θέματα. Θα το δω, το βάλει. Μα πήγε η ώρα, όχι, χάνουμε θέματα. Έχω δει την αφήσα τη παράσταση. Κατάλαβε ο κόσμο ότι αποφεύγει. Την έχω σε δύο. Κατάλαβε ο κόσμο ότι έχω την αφήσα. Τα ελληνικά μου είναι πάρα πολύ καλά. Μετά από 35 χρόνια βάλε αφήσα στον τοίχο. Σε τρει διαφορετικού χώρου. Του Ηρακλάκου, του Ηρακλή, συγγνώμη, δεν έχει. Του Ηρακλάκου. Συγγνώμη, τη Ηρακλάρα. Συγγνώμη. Συμπαθητικά. Λέοντο εφό 18 εκτόρφο εδώ πέρα. Λοιπόν. Ζητώ από την Αναστασία. Αυτό μάθω. Καταρχά, πρώτο θέμα. Πρώτο θεματάκι. Να σχολιάσουν. Δεν το έχει πάρει κανεί. Τι είπε, Ασία? Σε λίγο πάμε, ναι. Σε λίγο. Συγγνώμη, τι ώρα είσαι εσύ. Μισή. Εγώ πάω πίσω. Μισή. Έχω και 28,5. Εγώ και 28 και 25. Λοιπόν, προσέξτε λιγάκι. Καταρχάς θα πούμε ότι απόψε 10 παρατέταρτο στο snag του Dubliner Lynch Reading μας ενημερώνει λατρεμένος 463. Τον αγαπάμε πραγματικά γι' αυτό. Επειδή δεν ξέρω τι είναι το snag, επειδή είμαι βλάχος εγώ από χωριό, ας με ενημερώσει κάποιος. Λοιπόν, Chelsea PAOK. Ο Ασλαμάς θα σας ανοίξει τα μάτια. Το μεγαλύτερο κομμάτι για ψυχολογίας, για ανέβασμα ψυχολογίας, για τους οπαδούς, για τον ΠΑΟΚ σαν οργανισμό γενικότερα. Αυτό με τον οργανισμό ΠΑΟΚ, όταν τα έλεγε ο Ασλαμάς πριν 15 χρόνια, το μάθαν τώρα με καθυστέρηση όλοι και το λένε. Καλά έκανε κάποιο ο Ζαγόρα προθέσει ΠΑΟΞΙΣ γύρω στα 55-60, λέει αυτό με τον οργανισμό. Τα ακούω, ρε Γιώργο, το λένε όλοι. Τι είναι αυτό ο οργανισμός ΠΑΟΚ? Έλα, προχώρα, χάνουμε θέματα. Εντάξει. Λοιπόν, πάνω στο θέμα είναι αυτό. Πάνω στο θέμα είναι αυτό. Ούτε που το πήρε χαμπάρι, όχι ο Παπαδόπουλας. Ούτε κανείς ΠΑΟΞΙΣ, ότι οι Άγγλοι έκαναν το μεγαλύτερο κοπλιμέντο στον ΠΑΟΚ. Θα μάθατε κάποιοι, φαντάζομαι πάρα πολύ λίγοι, το πρωτοσέλιδο το αθλητικό της The Kings Road Post, η εφημερίδα των οπαδών της ουσιαστικά της Chelsea, The Kings Road Post, μετά το 3-1, μετά τον Κουφογιάνγκο από την Tottenham, με μεγάλα γράμματα πρωτοσέλιδο, with the mind in ΠΑΟΚ. Α, το μυαλό μας εκεί. Όποιος θέλει, το σχολιάζει αυτό. Με το μυαλό στον ΠΑΟΚ. Έτσι. With the mind in ΠΑΟΚ. Όποιος θέλει. Δεν δώσαν εισιτήρια, κοτάρες. Όποιος θέλει, το σχολιάζει. Κομπλεξάρες. Τώρα, πάμε λίγο για να πάμε. Μην χάσουμε από το διάλειμμα. Αν και το σκοτώσαμε πάρα πολύ, φύγαμε τον χρόνο. Το κάνουμε το θέμα λίγο σκοτωμένο. Πάμε λίγο, Μαριλέ. Αναστασία, μουσική. Ιγκουάνα. Iggy Pop δηλαδή. Λοιπόν, χαρά σε Ευαγγέλια. Δεν το σχολιάσαμε γιατί χθες ήταν αγωνιστική δράση την Παρασκευή. Είχαμε δύο ώρες θέμα Ηρακλής Απόλλων Λάρισας. Εδώ και περίπου 8 μέρες έχει ανακοινωθεί, 10 μέρες κάπου εκεί, και ξεκίνησε ήδη η προπόληση. Χαρά σε Ευαγγέλια για τους φίλους του κυρίου που ακούμε. Ξέρω ότι και ο Παπαδόπουλος τον γουστάρει. Όλοι είναι. Έτσι. 8 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού στην Αθήνα, Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, πέφτει. Στα πλαίσια του Release Athens 2019, ίσως θα το κυνηγήσουμε, να δώσουμε δύο μονές προσκλησούλες προς τα τέλη του Μάη για το live αυτό. Θα το κυνηγήσουμε, επαναλαμβάνω. Τεράστιος Iggy, ο νονός του punk, και 1002 άλλοι χαρακτηρισμοί για τον 55χρονο, 57χρονο αν δεν κάνω λάθος πλέον, Iggy Pop. Μετά κάποια στιγμή θα βάλουμε τώρα, γιατί κολλάμε, με άλλο κομμάτι θέλω να πω, από τον Iggy. Sure. Όχι από Stooges. Θεοί Στούτζες, δεν σχολιάζω. Αυτοί που όρισαν το punk, η μπάντα του δηλαδή, οι οποίοι ξεκίνησαν ως Psychedelic Stooges το 1967. Όταν στην Ελλάδα είχαμε άλλο punk εδώ πέρα, με άρματα και ταγματάρχες στους δρόμους. Που σε πονεί και που σε σφάζει. Στην πιο μεγάλη δημοκρατία του κόσμου γεννιόταν το punk. Γι' αυτό και λέμε ότι η Ελλάδα έχει μείνει κάτι αιώνες πίσω. Κολλάω, ήθελα να μπω με το κομμάτι, είναι η αλήθεια που είχε γράψει για τη Θεσσαλονίκη ο Iggy Pop, αλλά. Τώρα έχω μπλοκάρει τελείως και στενοχωριέμαι, ντρέπομαι, θλίβομαι για μένα. Ναι. Ο Iggy Pop. Το κομμάτι πάρω για τη Θεσσαλονίκη. Αυτό σου λέω. Με αυτό ήθελα να μπω, αλλά κόλλησα.
Θεσσαλονίκη. Μαγκιά μου, Παοξή. Όχι, αυτό δεν το λέει. Τώρα αυτό είναι ανήσυχο χιούμορ αυτό. Ηρακλή Θεσσαλονίκη μου, όχι, αυτό δεν το λέει. Λοιπόν, ο Ιγκοπ. Πάμε, μα πιέζει πολύ ένα έτρωγε. Έχω πνιγεί. Έχω πνιγεί. Τι να κάνω. Φορά το Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται. Το κομμάτι τη Θεσσαλονίκη έχει γράψει την Παναγιώτη. Πότε ναι, να το ξαναπώ. Σήμερα έχει κάτι. Τι να έχω, ρε φίλε, ρωτάω, ρε φίλε. Ρωτάω για Θεσσαλονίκη, δηλαδή ποιο να γράψει. Θε να πάω να κάνει και ένα μεροκάμα. Να τον ζητήσει, να πω ένα, έγραψε. Ναι. Θα το δω καλά, λέει. Άντε, κοπέλα, καλά λέει. Πάρα σαν πυρό μέσα. Λοιπόν, τέλο πάντων. Δεν ξέρω γιατί. Έχετε κάνει κόμμα οι δύο. Άστο, Αναστασία. Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Αναστασία, μην ψάχνουμε. Άστο, το. Λοιπόν. Άστο, εντάξει, θα το κάνουμε. Τι ώρα είναι, πάει παρά 25. Λοιπόν, μέχρι 11 και 4. Να το βάλουμε σαν κουίζ, να δώσουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, έτσι για να χτυπήσουμε τον χειμερινό καιρό. Ή ζευγάρι γυαλιά οράσιο από το Opticon Express, θα μπουν στην κλήρωση οι σωστές απαντήσεις. Και ας με πρίζει ο Παπαδόπουλος, το κάνουμε νοιάζει. Mm-hmm. Πώς λέγεται το κομμάτι που έχει γράψει ο Iggy Pop για την Θεσσαλονίκη μας. Οκ, FM κενό, μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Δύο εισιτήρια Άρης Παναθηναϊκός. Μακεδόνα το λέει, Θεσσαλονίκη, μάνα μου στον κόσμο. Δύο εισιτήρια Άρης Παναθηναϊκός. Δύο διπλές για την Παραστασάρα. Η Πόρνη από πάνω με θεά Κατερίνα Διδασκάλου, θέατρο Αυλαία στην Τζιμισκή πλατεία Χάνθ απόψε ώρα 9. Πω πω τι γίνεται, παιδιά, υπάρχει ένα μίνι μηνυματικό σχήμαρο με το καλημέρα. Του 7-14 απλά... λίγο τη συνέχεια, Μάρι. Τρεις φορές έχει τηλεφωνήσει. Κουμπάρε, ξέρει τι έχει γίνει. Θα τα κάνουμε όλα πάνω και τα κάνουμε. Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά, να μην τα σκοτώσουμε. Λοιπόν, 7-14 είναι ο συμπέθερο. Σμπέ. Ο συμπέθερο, έτσι. Ναι. Μάλλον δεν ξέρουμε. Το νομίζουμε ότι είναι αυτό. Από το ύφο πρέπει να είναι αυτό. Ναι. 7-14, όποιο και να είσαι, στείλε την συνέχεια του μηνύματό σου μετά το. Δώρος Γεωργιάδης ΚΑΑ. Εκτός κι αν τελειώνει, αν κόβεται εκεί. Έχει βγει το μήνυμα τρεις φορές. Το ίδιο τρεις φορές. Αν υπάρχει συνέχεια, δηλαδή αν κόβεται στο ΚΑΑ και άλλοι, τότε άσε, μη στέλνεις. Θα το δούμε το μήνυμα σε λίγο για να μην το σκοτώσουμε. Νομίζω τελειώνει εκεί, Παναγιώτη. Ναι, τι ότι είναι έτσι. ΚΑΑ. Και άλλοι. Θα σου πω. Ναι. Δείτε τα καλά, μην το σκοτώσουμε τώρα. Μην το σκοτώσουμε. Ναι. Δώσε λίγο το χαλί μας, Αναστασία. Λοιπόν, εδώ είμαστε με Αναστασία Λάμδα, η οποία έχει και κομμάτι έτοιμο. Το βρήκε, Αναστασία μου. Μπράβο, μάτια μου. Μπράβο, αστέρι μου. Μπράβο, ψυχούλα μου. Μπράβο, πεκτούρα μου. Αναστασία Λάμδα έχουμε και σήμερα. Ουσιαστικά δίπλα μας, όχι απέναντί μας. Διαβάζουμε μήνυμα του Γιώργου του Ιταλού. Δεν κλασικό. Βγάλουμε την ανανέωση. Ποιο ρε, το Γιώργο Ταλού. Ναι. Το πιο προφανές είναι. Το πιο προφανές. Με λένε Θανάση και είμαι αντικοινωνικός. Καλώς ήρθες στον κρου μας, Θανάση. Μίλησε μας λίγο για σένα. Ρε, άντε και. Α, δεν είναι. Τώρα θα σου πάει στα νεύρα, αν να ξέρεις. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ρε. Εσύ. Γιώργο Ιταλό είναι αρχοντιά. Το σημερινό είναι αρχοντιά. Μήνυμα θαλαμοφύλακα οπαδού του ΠΑΟΚ. Τελευταία ασχολείται μόνο με τον κύριο Κώστα και τίποτε άλλο. Δεν είναι ο κύριος Κώστας, είναι ο Κυρκό. Ο Κυρκό. Ναι. Πανηγυρίζει ο δυτικός κόσμος για το inside της NASA που πήγε στον Άρη, λέει, και θα μπει βαθιά για να μας πει τι έχει μέσα. Στο Ανατολικό Μπλοκ το κάναμε αυτό 21 δεκάτου και το είπαμε πρίγιο. Ξέρω, δεν διαβάζεται στον αέρα, μα μόλις το διάβασα, καλέ μου. Τι έχω εγώ. Δύο εισιτήρια και το Άρης Παναθηναϊκός, μην ξεχνάτε. Κυριακή απόγευμα 7 η ώρα, είπα Μάρια. Ναι. FM και ενώ το μήνυμά σου, οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, Άρης, αποστολή στο 54526. Και τι άλλο. Λοιπόν, δύο εισιτήρια Άρης Παναθηναϊκός και δύο διπλές προσκλήσεις την Παραστασάρα. Η Πόρνη από πάνω με την Κατερίνα Διδασκάλου. Απόψε, θέατρο Αυλαία, στο κέντρο της πόλης, στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Χάνθ. Ώρα 9. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα Άρης ή θέατρο ή και τα δύο, αποστολή στο 54526. Πριν με ρωτήσει ο Παπαδόπουλας, χρονιά 1990, άλμπουμ Brick by Brick, ντουέτο με την Kate Pearson, τον B52, τεράστιο κομμάτι, το Candy του Iggy Pop. Αχ, μου θυμίζει ποτάρα. Μην ξεχνάτε ότι ρωτάμε, έχουμε βάλει ένα κουιζάκι από τα Opticon Express, ποιο είναι το τραγούδι που ο Iggy Pop, ο Ιγκουάνας ο Pop, έγραψε για την φτωχομάνα, φραπεδομάνα, μπουγατσομάνα Θεσσαλονίκη. Έχω κολλήσει. Βοηθήστε με. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις τον τίτλο του κομματιού ή κάποιο σημείο χαρακτηριστικό και το αποστέλεις στο 54526. Δίπλα μου έχουμε τον άνθρωπο που μπερδεύει τον Iggy Pop με τον Μητροπάνο. Για τα λαδάδικα μάλλον, για το κομμάτι. Σαν να ζητούσε Θεσσαλονίκη ημερώματα, αυτό λες. Έχω κολλήσει. Και όλος αυτός ο αρνητισμός σου. Ποιος αρνητισμός, ρε Μάρια. Δεν βοηθάει. Ψάχνω να βρω. Έχω σκαλίσει το κεφάλι μου και δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς. Ξέρεις, δεν μου λες. Ναι. Μία ερώτηση. Ναι. Τώρα θα πεις ότι σε θάβω. Ναι. Από όλο το κομμάτι του Iggy Pop. Ναι. Του Iggy Pop, sorry.
Ξέρεις τους στίχους από όλα τα κομμάτια? Κάποιο θα... Στην αντίληψη μου κάποιο θα μπορούσε να πέσει, ρε παιδί μου. Ξέρω, τι να σου πω. Πέσει. Άμα λέει μέσα ότι λέει για τον Τεπό, για την Πορφύρα, για τη Λαϊκή που γίνεται και σε εμά κάθε Τετάρτη. Εσύ τι λες, πώς το εκόβεις εσύ? Λοιπόν, θα το έχεις ταμπάρει εσύ? Βαρέ και το χέρι, δηλαδή τόσο τέτοιος είναι. Θα μαρτύρησε λίγο, φοβερό. Βρε, το έχω ξεχάσει το κομμάτι σου λέω. Το κομμάτι το έχω παίξει εγώ στο ραδιόφωνο. Κάνω πάσομαι μόνο και μόνο επειδή ξέρω τρία γραμμάρια μουσική και ξέρεις πέντε τόνους. Αλλά τραγούδι, εκεί πόπι, Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ. Βγες έξω, πες το. Του τρελό είναι, ρε. Πού να βγω στο, έχεις το παράθυρο εδώ, τι να φωνάζω. Τη Μαριλής, ξέρει κανείς εδώ πέρα. Θεσσαρός. Τη Μαριλής για Iggy Pop. Γιατί? Τη Μαριλής. Δεν θα έχει ακούσει κάτι. Για ρώτα λίγο, Αναστασία, τη Μαριλής για τον Iggy Pop. Ρώτα, τι ξέρει για τον Iggy Pop. Ρώτα λίγο τη Μαριλής. Ωραία τρέλα. Α, τρώτα λίγο τη Μαριλής. Ωραία τρέλα. Δεν έχει ιδέα. Εντάξει, καλά, ρώτα άλλο που θα έρθει μετά. Ξέρω εγώ, τι να σου πω. Πώς είναι, τον έχεις, το ξέρεις? Δεν απαντάει. Όχι, δεν τον έχεις καθόλου τον Iggy Pop. Αν στον δείξω. Παίρνω αυτό το απόσπασμα. Αν στον δείξω και σου πω ότι το Σάκη το Ρουβά του κάνει καλαμπούρι σαν άντρας. Πας στοίχημα. Πάω. Δώσε λίγη μουσική να τη τον δείξω. Αναστασία, δώσε λίγη. Λοιπόν, έλα, έχουμε ζωντανή σύνδεση με τη γραμματεία μας. Έτσι, δεν είμαστε στούντιο. Με ζωντανή σύνδεση με τη γραμματεία. Πηγαίνουμε λίγο στη γραμμή 3. Ακούμε την Μαριλής. Ναι. Ναι, στον αδερφό τα αλλάζει, έμαθα χθες. Ο καθαρό, ωραίο, χαιρότανε. Σε εμά τα βρωμιάρικα. Ναι. Λοιπόν, εδώ να ακούσει τον κόσμο. Χάλια, χάλια, δεν μπορώ. Ο Ρουβάς, όχι, όχι. Έτσι λέει. Αυτό είναι εδώ. Ναι. Καταρχήν είναι πόσο χρόνο εδώ. Λοιπόν, στην ηλικία του. Στην ηλικία του. Στην ηλικία του, ο Ρουβάς θα είναι σαν τον Πάοκ του Θωμά του Βουλινού. Ναι. Θεό χωρέσει το μια χαρά ήμασταν, πρώτα λε χειμώνα. Αυτό βλέπεις τώρα. Ναι. Αυτός εδώ, Μαριλής, αν κάνει έτσι, ναι, ξέρεις πόσες 19 θα πάνε μαζί του. Άντε ρε, σώπα. Ναι. Ορίστε. Και αν κάνει Μαριλής ένα έτσι, ξέρεις πόσοι 20 θα πάνε μαζί της. Α, κακομύρι. Α, κακομύρι. Άντε, κακομύρι. Ακούσατε τη Μαριλής, ζωντανή συνθήση με τη γραμματεία. Τραγούδι Θεσσαλονίκη, μάλιστα. Τα ακούσαμε και αυτό. Ψάχνουμε το τραγούδι. Γιατί αν ακούσεις τα ραδιόφωνα τα μουσικά της πόλης και καλά ρε παιδί, θα γελάνε μαζί σου. Εγώ προσπαθώ να σε προφυλάξω. Ποιο είναι προφυλάξαμε, ποιο είναι προφυλάξαμε. Ποιο να προφυλάξαμε τα μουσικά ραδιόφωνα εσύ. Τις μπουρδες που λες. Θεσσαλονίκη λέει και κομμάτι και υπόπ. Το είχε παίξει και στο Ιβανόφι το 93 που είχε πάει τότε στην αυλή. Ναι, το έπαιξε, ναι. Και δεν το θυμάσαι. Ναι, το έπαιξε. Πάλι τα βάλα αυτά, πρόσχε. Το έπαιξε, ναι. Όχι, το έπαιξε, ναι. Λοιπόν. Τότε που σου έλεγε εσένα θα σε σκίσει ο τέτοιο ο μπασίστα. Κάτι τον εκρέβησε, κάτι έκανε εκεί. Ναι, και δεν μάσησα τίποτα. Μήπω είχε προφορά θυναϊκή, τίποτα. Ναι, και δεν μάσησα. Είπε τίποτα και κάνε τρομάκι. Το έπαιξε και δεν μάσησα και το έπαιξε. Όχι, Αθήνα, τίποτα είπε. Όσοι ήταν το 93 στο Ιβανόφιο, Iggy Pop, να επικοινωνήσουμε την εκπομπή. Όταν ανοίξουμε γραμμέ τηλεφωνικέ στο 2310 287 28, τώρα σε μεσικά εντυπώσει. Μικρό χώρο για Iggy Pop, ρε φιλική. Χαμό έγινε. Πόσο χωρούσε, ρε φιλική. Αδιαχώρητο, χαμό έγινε. 2000 παραπάνω, 3. Για live, ναι, για live, ναι, βάλε και αδιαχώρητο κάτω. Κάτω. Μην το έχει το Ιβανόφιο εικόνα μόνο για μπάσκετ. Ναι, εντάξει, αλλά και οι Κερκίνε δεν χωράνε πολύ, ρε Μάρι. Αυτό σου λέω. Βρε, έχει δίκιο. Και μόνο τέτοια που θα στήσει δυσκολία είναι παιδί μου. Πρέπει να είχε απ' έξω μια 500-600 άτομα. Εγώ πάω στην αυλία τέτοιο. Μαρία Κόχ, στο τέτοιο, στο παλέ. 1980. Με συγκινεί, λυπάμαι που δεν ήμουν. Ναι, τι κοροϊδεύει εσύ, καλέ. Με πήγανε, δεν πήγανε. Θεά, Μαρίζα Κόχ. Θεά, Μαρίζα Κόχ. Με πήγανε. Μπορεί να βγει με στην έκθεση κάτι. Βέβαια. Δεν θυμάμαι. Αραμπά περνάει, σκόνη γίνεται. Αραμπά περνάει. Ο Μάριο Κόχ. Κόχ. Μαρίζα Κόχ, ατελείωτο respect. Ναι, ναι. Τη έχω μιλήσει, την έχω στο Λιόγερμα. Ναι. Μαρίζα Κόχ, εντάξει. Σου λέω ότι σαν όνειρο το θυμάμαι. Ατελείωτο respect. Ήταν 80, 81, 82, κάπου εκεί. Αν θυμάται κάποιο. Μπορεί να είμαι στην έκθεση, δεν θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι την εικόνα στο παλέ μέσα. Ναι. Φοβερό. Ήσουν παιδιά. Όταν σου λέω Μαρίζα Κόχ, αλλά ναι, εσύ μου λες τώρα Θεσσαλονίκη, λέει τραγούδι Iggy Pop και δεν το έχει παίξει. Ναι, Παπαδόπουλε, ναι, αν το ξαναπεί, σου μιλώ ντόμπρα. Ντόμπρα, τι θέλει, πώς θα σου δώσω να πάω να φάσει για τέτοιο. Στον Ναπολέον. Στον... Και το κινητό, ρε φιλά, ψάξω τώρα. Δεν να πα στο Μουζουνιάν. Θε να πα στο Μουζουνιάν. Σε δίνω να πα κουλούρι, τι θέλει, ρώτησε, ό,τι θε. Άδωμα μαρκαριά, πώ το λε αυτό. Ναι, στο Μουζουνιάν, μην κοροϊδεύει. Κάτσε καλά κουλούρι. Δεν είπα, ρε φιλά, ότι βάζει. Δεν έχει. Και άμα σε δώσει και μια Ουζουνιά με τη Λαμαρίνα, θα λε Θείο Μάριο με χτύπησε. Θα λε Θείο Μάριο με χτύπησε. Θέλω και το κινητό να ψάξω, ρε. Μα με σκάσει κιόλα γιατί θα ψάχνα, αλήθεια σου λέω. Τι να σε Iggy Pop μιλά για μένα κομμάτι για Θεσσαλονίκη σου λέω. Εγώ το λέω, ναι. Το λένε κι άλλοι. Κι άλλοι. Το λένε κι άλλοι. Βγάλε γραμμές. Λοιπόν, έχουμε γραμμή μόνο για το τέτοιο, μόνο για αυτό. Μετά το μετά τις 11. Να ανοίξουμε τώρα γραμμή για το κομμάτι του Iggy Pop. Ναι. Λοιπόν. Μην το κάνεις ο Μούχτη μετά τις 11. Άρχισε να λες να έχουμε θέατρα συναυλίες, το ένα το άλλο το αποφύγεις, την απάντηση. Να ξέρουμε.
Τι απάντηση να αποφύγω, πρε. Ναι, επειδή μετά το διάλειμμα ξεχάστηκε. Μακμπούφεν, αφού λέμε διαγωνισμό το κάναμε. Πάλι μπουφε έγινε. Μάλιστα. Καλά. Οι σωστέ. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Αναστασία. Μπράβο. Μαριλή που ήταν. Τι είπε. Άλλη κομματάρα πέταξε. Λοιπόν, διαγωνισμό Opticon Express. Μήπω για να το καταλάβει ο κόσμο αυτό που θε να πει, πρέπει να το πει στα γερμανικά. Όχι. Να το δώσω και πέσω. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή γυαλιά οράσεως αξίας 65 ευρώ από τα καταστήματα Opticon Express. Καλημερίζουμε Αντώνη, The Master of Forest Δημητριάδης. Αρκεί να απαντήσει σωστά ποια είναι η κομματάρα που έχει γράψει ο Ιγκουάνας ο Pop για την φτωχομάνα Θεσσαλονίκη. FM κενό. Γράψε το ονοματεπώνυμό σου ή αν θες μην το γράφεις, αποστολή στο 54526. Κομμάτι σειρά Παπακαλιάτη, διάλεξε. Δεν ρωτάω, Παπα. Η άλλη, δηλαδή η Αναστασία, διάλεξε κομματάρα. Η άλλη με όμικρον γιώτα, η άλλη, όμικρον γιώτα, όμικρον γιώτα, ήταν ταινιάρα. Σε ποια, ναι. Σε ποια ταινία ακούγεται το κομμάτι και του έδωσε ζωντάνια και νέα ζωή και το κάνει super hit. Σε ξεφτιλίζει η Αναστασία αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Όχι, εγώ το λέω. Στι τρει πιο εμβληματικέ ταινίε των 90s. Για του νέου. Για τη νέα γενιά. Παλπίξον. Για τους εφήβους των 90s, ίσως η πιο εμβληματική ταινία. Σε ξεφτιλίζει η Αναστασία. Σε ξεφτιλίζει η Αναστασία. Καλά το πες τρεις φορές, πες και στα γερμανικά. Σε ξεφτιλίζει η Αναστασία. Das Ξεφτίλεν von Αναστασία. Ποια ταινία είναι. The Last for Life. Σε Παναγιώτη. Trainspotting. Trainspotting, ρε φίλε. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Trainspotting. Είναι στο soundtrack της ταινίας. Ναι. Βέβαια. Αυτό του έδωσε μεγάλη πνοή. Το μάθαν και πιτσιρικάδες, το μάθαν και. Εντάξει, οκ. Κυρίως άλλο κομμάτι παίζει. Δεν σχολιάζω πάρα πολύ. Διαβάζουμε μία ακόμη φορά το μήνυμα του θαλαμοφύλακα και περιμένουμε όταν ανοίξουμε γραμμές και τώρα εντυπώσεις από αυτούς που καρφώθηκαν, που καθυλώθηκαν μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή και παρακολούθησαν την προσελήνωση στον Άρη των ποιων άλλων, των Αμερικανών. Έτσι. Πανηγυρίζει. Άστα αυτά, άστα. Αυτά αλλού, άστα αυτά. Κοίταξε εμείς πρώτα τις φωτιές στη γη και άστα θα τις Ελλήνες και τους Άρης. Άιντε. Λοιπόν, πανηγυρίζει. Αν πήγαιναν Ρώσοι όμως θα έλεγε σήμερα οι Ρώσοι. Όσοι πήγανε. Τουλάχιστον έχουν φωτιά εκεί πέρα, στη Σιβηρία τη σβήνουν. Εσείς ακόμα και έχεστε εκεί κάτω. Ναι, ρε φίλε, στη Σιβηρία έχει τον Ιούνιο. Βρες τρόπο να σταματήσει τις φωτιές. Το τέλειο Ιουνίου έχει 0 βαθμούς. Μια χαρά είναι η Ελλάδα, φίλε. Μια χαρά. Ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί μια χαρά. Εδώ ολόκληρη Αμερική μας λένε. Πέφτουν αεροπλάνα σε δήμους πύργους, φωτιά δεν μπορούν να σβήσουν. Ναι. Τι, μια σπίθο. Σιγά το πράγμα. Πανηγυρίζει ο δυτικός κόσμος για το inside της NASA που πήγε στον Άρη, λέει, και θα μπει βαθιά για να μας πει τι έχει μέσα. Στο ανατολικό μπλοκ το κάναμε αυτό 21 Οκτωβρίου και το είπαμε πρίγιο. Έτσι χτυπάει τους Αριανούς. Ξέρω, δεν διαβάζεται στον αέρα. Αναφέρεται στο Άρης 1, ΠΑΟΚ 2. Ο νεαρός οπαδός του ΠΑΟΚ. Ο θαλαμοφύλακας που συχνά πυκνά δείχνει ασέβεια στους οπαδούς των άλλων ομάδων. Με το τέλος της πρώτης ώρας εκπομπής αποχωριζόμαστε και τον Γιαβορίδη Σπύρο. Ένα όνομα εγγύης στο σέρβις κουφωμάτων και ρολών που βρίσκεται κάτω Τούμπα, Επταλόφ 31 και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 23 15 53 93 10. Δύο-τρία μηνυματάκια, γιατί έχουν μαζευτεί ήδη αρκετά νομίζω. Είπαμε από τον Αστέρη καλημέρα Τσακάλια. Α, καλημέρα, καλημέρα από τον Γιάννη. Την καλημέρα μας στέλνει η Ρούλα. Ρούλα, να είσαι καλά, καλή τύχη στην κλήρωση. Μην ξεχνάτε δύο εισιτήρια Άρης Παναθηναϊκός και δύο διπλές προσκλησούλες. Η Πόρνη από πάνω με Κατερίνα Διδασκάλου. Παραστασάρα απόψε ώρα 9 στο θέατρο Αυλαία. Για πέμπτη φορά δίνουμε προσκλήσεις για την παράσταση αυτή. Την υπογράφω, την έχω δει 2,5 φορές και έχω δει και πρόβα 15 λεπτά. Η τελευταία σκηνή είναι από τις συγκλονιστικότερες στο ελληνικό θέατρο την τελευταία δεκαετία, ξεκάθαρα. Για να μαζί σου ο κόσμος, να ξέρεις. Ποιο γελάει. Θεσσαλονίκη, μεγάλη φτωχομάνα. 501. Παπαδόπουλα. Δηλαδή, σαν το 501. Παπαδόπουλα, δεν είσαι ο κόσμος. Κρατάει τη γυλιά της από τα γέλια, να ξέρεις. Άκου λίγο, δεν είσαι ο κόσμος. Γεια σου, 501. Δεν είσαι ο κόσμος. Δεν είσαι ο κόσμος. Τώρα που πες και ένα του Μικ Τζάκερ. Καλημέρα σας. Σήμερα, Μάρια, ήρεμα σ' ακούω. Δεν τα σπάς. Ίσως επειδή δεν έχασε χθες ο Ηρακλής. Λέει ο 501 και έχει τη συμπαθία. Αυτό είναι ο 501, μάλλον. Ο Νίκος μπαίνει για θέατρο. Η Αλίκη μπαίνει για θέατρο. Βλέπω απαντήσεις για το κομμάτι για Θεσσαλονίκη. Δημήτριος, καλημέρα παιδιά, μπαίνει για τον Άρη. Κωνσταντίνος μπαίνει για τον Άρη. Γιώργος για θέατρο, λέει καλημέρα σας, να είσαι καλά. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα, ο 501. Λογικό νομίζω. Δεν ασχολείται.
με Iggy Pop. Καλημέρα παιδιά, παρέα μου, φίλοι μου και μπορώ να πω οικογένειά μου. Σαν σήμερα μας άφησε ο Γκάρι Σπιντ. Κάντε μια αναφορά στον θρύλο «Μόνο αγάπη Θουβού». Φυσικά δεν το θυμόμουν, δεν το γνώριζα. Γκάρι Σπιντ, τεράστια μορφή, κούκλος, γκόμενος, παικταράς, Leeds United, Newcastle United, αυτοκτόνησε για λόγους, αν θυμάμαι καλά, ερωτικούς. Αν θυμάμαι καλά, άφησε πίσω σύζυγο και δύο παιδιά. Αν θυμάμαι καλά, διόρθωσέ με, το πανέμορφο μελαχρινό αγόρι της Leeds United και της Newcastle United, χαρακτηριστική εικόνα του, με φαρδιά φανέλα, μακρύ μανίκι, τα χέρια του να μην φαίνονται και να κάνει επελάσεις, μακρύ μαύρο μαλλί, με τις μπούκλες να πέφτουν στο κούτελο, δεν σχολιάζω, τεράστια αγαπημένη μορφή του βρετανικού ποδοσφαίρου και παικτούρα της εθνικής Ουαλίας, αλλά ωραίος τύπος, ωραία μορφή, σαν αυτές που δεν θα βγάλουν και δεν βγάζουν και δεν θα βγάλουν ποτέ τα γήπεδα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Καλημερούδια, λεβεντοασίκηδες. Μπαίνω κι εγώ στην κλήρωση. Καλή μου τύχη. Φιλιά, λέει η αγαπημένη η κυρία Ρίτα. Τι καλή. Κυρία Ρίτα, να είσαι καλά. Κρατάω το, κρατάμε το λεβεντοασίκηδες. Ναι. Να είσαι καλά. Καλή τύχη στην κλήρωση. Καλημέρα σας. Μετά από καιρό, το προηγούμενο μήνυμα το έστειλα οδηγώντας και δεν έγραψα μία καλημέρα. Απολογείται ο 8-8-7. Τι καλός. Και μόνο που το κάνεις αυτό. Ποια ομάδα υποστηρίζει αυτό? Παοξάκι, άρρωστο είναι, ρε φίλε. Αυτό είναι Καράρης. Άντε ρε τώρα, Ρασλάμα. Είναι 8. Άσε μας τώρα πάλι, όλα τα βρίσκεις τώρα εσύ. Ναι. Σου λέει για το κομμάτι, σου στείλε. Ο 8-8-7 είναι αυτό. Αριανός είναι. Ο Ιγιος Σαλονικιός. Αριανός είναι αυτό. Ο Ιγιπόπ, ο τριλοφιώτης. Δεν πάω. Δώσε μια μουσική ανάσα να σας είναι, πάμε για να πάμε σε break. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο μήνυμα, στο διάλειμμα, με το μήνυμα του Σμπέθερου, του Θεού Σμπέθερου, που πιο πάνω μας ρωτάει αν έχουμε παρατηρήσει κάτι, το καταλάβαμε την πρώτη μέρα, Σμπέθερο, δεν σχολιάζω, ο παδός του Άρη και τον θεωρώ μαζί με το θαλαμοφύλακα σε βιτριόλι, ίσως τα τοτέμ των εσεμεσικών, τοτέμ της εκπομπής. Δεν θέλουμε κανένα να δικήσουμε προς Θεού, απλά έχουμε ένα τρομακτικά ιδιαίτερο πνεύμα τα μηνύματα του θαλαμοφύλακα και του Σμπέθερου. Λέει λοιπόν ο Σμπέθερος, καλημέρα Kings των Βραχαίων. Και μόνο με αυτό φτάνει. Των Βραχαίων. Στα Βραχαία, πού βγαίνει ο Λίμπερο? Θέλω να το ρωτήσω αυτό. Στα Βραχαία, ο Λίμπερο, πού βγαίνει? Μάριο, προσβάλλει στην Επανάσταση. Κατά τα χρόνια της οποίας μεγαλούργησαν οι Ίγκηδες Πόπηδες, Τόνι Βαβάτσικος, Δώρος Γεωργιάδης και άλλοι. Λατρεμένοι εννοείται. Επειδή είπα για τον Iggy Pop, ναι. Το 67 στην Αμερική ξεκινούσαν οι Στούτζες, ναι. Και εδώ πέρα ξεκινούσε η Χούντα. Ναι. Και λέει, είχαμε και εμείς εδώ Ίγκηδες Πόπηδες. Τεράστιος Τόνι Βαβάτσικος. Ναι, αλλά τεράστιος. Που ηρωνεύεται, προσβάζει την επανάσταση του 67-74. Ναι, ναι, ναι. Όχι το. Όχι το παξικόπημα. Ναι, επανάσταση. Ναι, και φυσικά μεγάλος Δώρος Γεωργιάδης. Είμαι σίγουρος, ναι, ότι ακόμη και η Αναστασία γνωρίζει τον ύμνο του Δώρου Γεωργιάδη που τραγούδησε για το χρήμα πολύ πριν του Pink Floyd. Ποιοι Pink Floyd προσθέτει τον Δώρο Γεωργιάδη? Ναι. Ποιο είναι το κομμάτι της Αναστασίας? Και να χαμε το χρήμα, λέει, να χαμε. Αν στο πω το ξέρεις. Κλείσε λίγο τη μουσική. Αν ήμουν πλούσιος. Αν ήμουν. Πάμε, το ξέρεις τη συνέχεια. Πες την συνέχεια. Σε κοιτάς τα μάτια, θα φουρκώσει, είναι κακομοίρα. Καράβο κύρις, βασιλιάς ταξιδευτής. Όσα κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ, θα ονειρευτείς. Ώσπου να σβήσουνε τα φώτα της σιωπής. Τι κοτσάνα, ρε. Τη σκηνή, ρε. Τη σκηνή, ρε. Γελάει με το χάλι του. Κατά τα άλλα θέλει πρωτάθλημα αυτός. Το πήρε το πρωτάθλημα, κακομοίρη. Αυτός θέλει πρωτάθλημα, κατά τα άλλα. Εντάξει. Αχ, πολύ ωραία. Λοιπόν, περνά, πηγαίνουμε σε break. Άντε, δηλαδή, σχολιάζει όποιος θέλει το πρωτοσέλιδο της Κυριακής, της The Kings Road Post, εφημερίδα που κυρίως ασχολείται με την Chelsea, είναι κοινωνικοπολιτική. Και στα αθλητικά της παίζει πάρα πολύ Chelsea, with the mind in PAOK. Κοτάρες. In PAOK. Μετά το 3-1 με την Tottenham, έτσι, δικαιολόγησε την κάκιστη εμφάνιση των Blues της Kings Road with the mind in PAOK. Δηλαδή ότι οι παίκτες της Chelsea είχαν το μυαλό τους στον PAOK. 18.000 PAOK, φίλε. Ντου θα κάνουμε τότε με τα αυτοκίνητα.
Θα θυμίζω το παλιό Stamford Bridge. Γελάει η κοινωνία όλη. Το παλιό Stamford Bridge, θυμάσαι εκεί πέρα με το αυτοκίνητο. Ναι, ναι, με τα φωτάκια πίσω δεξιά. Και ριντίξον. Εκεί είχα πάει, εκεί, στο πέταλο εκεί ήμουνα. Ποδηλατοδρόμιο. Chelsea Blackburn, πρεμιέρα το 93-1-2. Ποδηλατοδρόμιο. Ναι. Δεν το λες. Κάπως ήταν. Σαν ποδηλατοδρόμιο ήταν από πίσω. Κυρίως σαν θυμίζε Λιβαδιά θυμίζε. Ναι. Και ένα στενοφόρο. Τι αυτοκίνητα, πες μου λίγο. Αυτοκινητάκια. Ήταν από εταιρεία πρόμο, ρε εσύ. Ναι. Προβά από εταιρεία πρόμο ήταν. Ναι. Πρόλαβα, όρθιο εκεί πέρα. Ναι, εννοείται, ρε φίλε. Καλοκαίρι 93, τι ωραία. Τα χρόνια τη φτώχεια. Ναι. Με πρόεδρο τεράστιο Ken Bates, εγκλεζάρα του κερατά. Το έχει πει και ο Στρακόπουλο ο Χρήστο. Βγάζανε πρόγραμμα στην αρχή τη εβδομάδα οι παίκτες μεταξύ του. Ναι. Ποιο θα καθαρίζει τα μπάνια. Ωραία, φίλε. Τι επόμενε 7 μέρε. Και τώρα, ας πούμε, ο Πέδρο κοστίζει 80 εκατομμύρια. Έτσι. Εντάξει. Κανονικά. Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό και θέλω να μου πάρει. Ναι, δεν θα πάω. Α, δεν πα τελικά. Σε μήνα με, Μάριο. Και εγώ πήγα να σου πω ότι. Τι ώρα και δεν μπαίνω σε βάλα. Δεν βρίσκω από τίποτα. Και την πάτησα άσχημα, έκανα χαζομάρα. Και μάζεψα λεφτά να σου δώσω. Κανόνε για τα προγράμματα, μην στεναχωριέ. Και τότε να μην θα πήγαινα και. Θα σου δίνω 3 ευρώ. 99% δεν πάω. Αν προκύψει κάτι σήμερα, αύριο δεν έρχομαι, να ξέρει. Θα σου δίνω 3 ευρώ να μου πάρει. Καλά, μην ξανοίξει και τόσο. Μην ξανοίξει και τόσο. Ξέρεις τι ήθελα, ρε φίλε. Να περισσέψει κιόλα, κατάλαβε. Ξέρεις τι ήθελα να μου φέρει. Τι ήθελες. Το t-shirt που έχουν βγάλει, ναι. Είμαι εδώ, ναι. Από τότε που ήμασταν φτωχοί. Το έχουν ακόμα. Το έχουν. Σιγά μην το έχουν, ρε. Με το σήμα τη Τσέλση εδώ. Θα σου φέρω, του ΠΑΟΚ. Είμαι, ναι, είμαι εδώ από τότε που είχαμε βουλή. Σαφώς και πρέπει να βγάλετε, εννοείται. Ναι. Την έχετε δει. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, αυτά. Και 10, παιδιά. Δύο εισιτήρια. Άρης Παναθηναϊκός. Δύο διπλές. Η Πόρνη από πάνω με Κατερίνα Διδασκάλου απόψε ώρα 9. FM και ονόματε πόνιμο δίπλα Άρης. Θέατρο ή και τα δύο αποστολή στο 54-526. Θα επιστρέψουμε με δώρο Γεωργιάδη. Και θέλω να το κάνει ο Δώρος Γεωργιάδης. Θεός χωρέστον. Πέθανε ο Γεωργιάδης, Δεν ξέρω. Πριν καμιά οκταετία, εφταετία, νομίζω άνθρωπος. Θεός χωρέστον, να δεν κάνω λάθος. Δεν πέθανε, ναι. Έφυγε. Με Αναστασία. Ντουέτο Δώρο Γεωργιάδη με Αναστασία. Το Αν ήμουν πλούσιος. Το οποίο φυσικά είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο, το πρώτο βραβείο, στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκη. Τα καλά εκείνα χρόνια τη Χούντα. Πάμε σε break. Αυτές είναι οι ιστορίες του τάξη, Ασλάμα. Λοιπόν, ακούστε μια ιστορία λοιπόν. Έχει γίνει. Ήταν ο Παπαδόπουλος, πήγαινε στη Σοφούλη. Αυτό, φίλε, αν το πω στον αέρα. Εντάξει. Ναι, μεν θα κάνει, ας πούμε, νούμερα καμιά 80% ακροματικότητα. Είναι και ιστορίες που λέει ο ταξιτζής και δεν τον πιστεύει και λες που λένε Α, εγώ μου την πιστεύω. Θυμήθηκα ναι. Αυτήν. Μου την έχει πει, εντάξει, ναι, εννοείται. Εννοείται. Έλα. Παιδιά, επιστροφή για την, Αναστασία, για την Τρόικα. Εδώ είμαστε. Τι γίνεται, ρε Μαρία, χαμός. Παιδιά, πέφτει γίνεται χαμός. Γίνεται, γίνεται χαμός. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Έτσι. Και ο Τσαλτίδης, ο Χρύσανθος που λείπει σήμερα δικαιολογημένα και αύριο δικαιολογημένα. Την Πέμπτη με το καλό θα είναι πέρα ο Χρύσανθος. Για κάποια προσωπική υπόθεση απουσιάζει στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες. Τι ωραίο είναι 65. Πολύ Παπαδόπουλας και Ασλαμής είναι εδώ με Αναστασία Λάμδα. Τρέχουν οι δύο διαγωνισμοί, δύο εισιτήρια για το Άρης Παναθηναϊκός. Κυριακή 7 η ώρα, ζωντανά από τον Λίμπερο και από την Earth High Definition. Στο Κλεάνθης Βικελίδης, δύο εισιτήρια από την Τρόικα και δύο διπλές προσκλήσεις για απόψε Θέατρο Αυλαία ώρα 9, η Παραστασάρα, η Πόρνη από πάνω, του Αντώνη Τσιπιανίτη, σε σκηνοθεσία Σταμάτη, πώς τον είπαμε, Σταμάτη, Ματρώνη, Πατρώνη, Σταμάτη Πατρώνη. Με την Κατερίνα την Διδασκάλου να ζωγραφίζει στη σκηνή επί μια μισή ώρα. Τσάτπατ τους χορηγούς γρήγορα δεύτερης ώρας και όταν τους διαβάσει ο Παναγιώτης. Έτσι. Πάμε ξανά από την αρχή το κομμάτι του Δώρου Γεωργιάδη. Ένα-δυο μηνυματάκια. Το αδικούμε εδώ πέρα, η στίχη είναι σότια τσότου. Μάρια, το ξαναβάλουμε. Δεν θυμάμαι μουσική. Ναι, μουσική. Νομίζω ότι είναι του Δώρου Γεωργιάδη η μουσική. Δεν είμαι σίγουρος. Στίχη πάντως σε σότια τσότου που ήταν και η μόνιμη συνεργάτης του δώρου του Γεωργιάδη. Πάμε τους χορηγούς. Rumen Coles, βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-719-229, όπως επίσης και στο rumen.gr. Υγρασία, κρύο, ξεχάσετε όλα αυτά με Rumen Coles. Μαζί μας έχουμε και τη Βασιλική Ρετσίνα. Η Ρετσίνα με την παραδοσιακή πλούσια και αυθεντική γεύση. Από τη Μεσημβρία Ενοποιητική στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-713-981. Όσα και εσύ και εσύ και εσύ. Λοιπόν, Αναστασία, κλείστο εδώ για να το βάλουμε από την αρχή λιγάκι, να διαβάσουμε ένα-δύο μηνυματάκια που έχουν σκάσει μύτη. Καλά, είναι πάρα πολλές, έχουμε πάρα πολλές καλημέρες, συμμετοχές σε καλημέρες και απαντήσεις στο ερώτημα το quiz για The Opticon Express. Το αφήνουμε για ακόμη 2-3 λεπτά. Ποιο κομμάτι έγραψε ο Ιγκουάνας, ο Pop, για την φτωχομάνα Θεσσαλονίκη. Σε λίγο θα βγάλουμε τον νικητή ή την νικήτρια. Ρίτσα καλημέρα, άλλο κυρία Ρίτα και άλλο Ρίτσα.
απαντάει 363, απαντάει με ωραίο τρόπο 746. Καλημέρα. Έχετε καταλάβει ότι δεν... Ναι, δεν το διαβάζουμε αυτό, το ξέρουμε. Α, είναι ο 164, Ναι. Ναι. Ο Παοξής, το που λένε μου. Ότι, γιατί λέει... Όχι, δεν στέλνω όταν λείπει. Ίσα, δεν, δεν στέλνω όταν λείπει. Α, ναι, ναι, ναι. Sorry. Διαβάζετε. Έχετε καταλάβει ότι δεν στέλνω όταν λείπει ο Χι-Ταφ. Έτσι δεν είναι. Έχω μάθει ότι είστε άπλες. Χρήσανθε, στείλε email στην Μποκάρα να έρθει. Γεια σου, 164. Όποιος δεν ξέρει το κομμάτι της Θεσσαλονίκης του Ίγκη, ας ακούει Μάκη Δημάκη. Λέει ο 887. Κλαίω. Τι καλό ζωνιά 65, ρε φίλε, εκεί πάνω. Λίμπερο 107,4. Άρης πάω. Καλημέρα, παιδιά. Κάτσε Παναγιώτη, γιατί με αλλού τα πέραμε τη σειρά. Εντάξει, να μην μαζεύονται. Θα γίνει χάος μετά. Πού είμαστε. Ναι, καλά δεν λέω, αλλά. Πού είμαστε. Εδώ, 884. Το σαναζητώ, έγραψε το ημερολόγιο του τέταρτου διαιτητή στο κουκλοθέατρο. Υπογράφω. Sorry, βγάζει. Δεν βγάζω άκρη. 844. Πρέπει το μήνυμά σου, ρε φίλε, να έχει πολλούς τόνους πνεύμα μέσα του, αλλά πολύ βαθιά κρυμμένους. Sorry, εγώ δεν. Καλά, εσύ δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά εκεί που είμαι στράτου Διονυσίου. Το σαναζητώ, λέει, έγραψε. Χορεύει και γουστάρει ο Σαλονικιός, αυτό θέλει να πει. Το ημερολόγιο του τέταρτου διαιτητή στο κουκλοθέατρο υπογράφω. Κουκλοθέατρο εννοείται το θέατρο και το δικό σας εκεί πέρα που έχετε γραποδίσει 12η θέση. Μάλλον καμιά σφαγή έγινε τη πάλα. Κάτι λείπει. Κάτι λείπει. Κάτι λείπει. Τι του λείπει. Sorry, δεν βγάζω άκρη εγώ. Νιώθω βλάκα, το λέω. Εντάξει, αλλά εγώ υποψιάζω. Νιώθω καρτινοειδές. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν. Δίνουμε την απάντηση ευθύς αμέσως για το κομμάτι που ψάχναμε, γιατί σε λίγο έρχεται νέος διαγωνισμός για Opticon Express. Ναι. Δίνω την απάντηση μέσω του 739. Το τραγούδι είναι το The Passenger με τόσο λα 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 λα. Μόνο για την Καρντασούπολη θα μπορούσε να έχει γραφτεί, λέει ο φίλος ο 739. Ίγκη featuring Στράτος, ο Σαλονικιός, τεράστιο μήνυμα, όλα τα λεφτά το Ίγκη featuring Στράτος. Γεια σου ρε Γιώργο Ιταλό. Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάποια απάντηση ιδιαίτερη. Τι εννοούσε ο Σλαμάς. Λα 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 λα, ναι 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 ναι, Ίγκη, ναι, σωστό. Αφού είπε έδωσε απάντηση, θέλω Μάρη να τα ακούσουμε και από αυτό που σου είπα. Θα το βάλουμε, θα το βάλουμε με quiz σχετικό. Α, να μην πω τίποτα. Όχι, πες τα από ποια θα είναι. Από ποια θα είναι. Μην τα μπλέξουμε. Ξέρεις. Ναι. Το quiz είναι άλλο. The Passenger, λα 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 λα, ο 363. The Passenger, ρε Παπαδόπουλα. Όλα τα λεφτά είναι 46. Το Passenger, ρε Παπαδόπουλα, λα 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 λα. Όλα τα λεφτά. Μάρα το Παπαδόπουλα, λα 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 λα. Ρε Παπαδόπουλα, λα 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 λα. Η Ιωάννα απάντησε σωστά. Ο Γιάννης, The Passenger, εννοείται. Ακούω τον πονηρό τον Ασλαμάρε. Όποιος δεν ξέρει το κομμάτι της Θεσσαλονίκης του Ίγκη, ας ακούει Μάκη Δημάκη. Λα 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 λα. Γεια σου ρε 887, να είσαι καλά. Οκ, ωραία. Λοιπόν, τελευταία ανανεωσούλα και ακούμε Δώρο Γεωργιάδη, αν ήμουν πλούσιος, από την αρχή μέχρι το πρώτο ρεφρέν, γιατί θα ακούσουμε το The Passenger, όχι από τον Iggy Pop, και θα βάλουμε και σχετικό quiz. Πάμε, Αναστασία. Σκηνής είπες, γιορτής λέει. Τη γιορτήσε. Ναι. Χαμή. Και κάτι άλλο. Μα αυτό πρέπει να μπαίνει ο Πάκος του Μπάρα, ρε. Και κάτι άλλο σκότωσα. Πραγματικά. Πραγματικά σας ταιριάζει. Πραγματικά. Πραγματικά καλή ιδέα. Κάτσε να πάρω στον Ιβάν να το πω. Πάρε. Στον Ιβάν, εγώ να το πω. Το σκότωσα και σε άλλο σημείο, καλά να σε. Το σκότωσα και σε άλλο. Πονηρέζει. Το σκότωσα και σε άλλο σημείο. Τα ξέρουμε, λοιπόν, νικήτρια του διαγωνισμού Opticon Express είναι ο νικητής Γεώργιος Κρητικός. Γεώργιος Κρητικός. Το μήνυμα ήρθε 11.02 πρώτα και 20 δεύτερα. Τελειώνει σε 7.39. Αναστασία, αν θες φώναξε έξω στην Μαριλής. Γεώργιος Κρητικός. Ας μιλήσει από τώρα μαζί του για να πάει όσο πιο σύντομα μπορεί να καβατζώσει το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Φανταστική εκτέλεση, φίλε, το λατρεύω να ξέρεις. Ναι, πολλοί είναι που το γουστάρουν πιο πολύ από την Σιούξη και τους The Banshees. Λοιπόν, μέχρι τις 12 παρα 5, που είχε εμφανιστεί live στην πόλη μας, σε ποιο χώρο, η Σιούξη μαζί με τους Banshees. Απαντάτε μόνο SMS-ικά. Πού είχε εμφανιστεί Stop, η Σιούξη μαζί με τους Banshees.
FM και ενώ γράφει ένα ονοματάκι σου αν θέλει και το αποστέλει στο 54-526. Δεν μου αρέσει από τη σιούξη, ναι, γιατί το κάνει εδώ πέρα πολύ αθηναϊκό. Ναι. Πολύ ελαφρύ. Σχεδόν να λέγε. Σχεδόν πα να παρακολουθήσει βλάκι καλαμάκι. Εντάξει, ενώ ο Ίγκη το λέει ρε παιδί μου σαλονικιώτικα. Λα 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 λα. Είναι μυρίζει μπουγάτσα ρε παιδί μου. Το λέει και λε να παραγγείλω 5-6 μπουγάτσε. Μια-δυο τυρί και 3-4 κρέμα εννοείται χωρί κανέλα. Άς. Με κανέλα την τρώνε η βλάχη. Οι γνήσιοι, οι μπαγιάτιδες την τρώνε με μόνο με άχνη. Πλάκα θα έχει Μάριε να ήταν με τον Μάκη τον Μανάβη στην 4 ο Iggy Pop. Παοκτσάκι παλιό. Ναι, μου ψιλοκάνει. Καλά, λα, κάνει λα, για Ερακλήσιο πολύ ο Iggy. Μαρία, καλημέρα. Μπαίνεις για θέατρο. 363. Γράφεις Άρης, δεν ήρθε ονοματεπώνυμο. 6944. Τελειώνει σε 363. Στείλε ονοματεπώνυμο. Έχει βγει μόνο το Άρης 363. Το 383 είναι οδηγούμε, έστειλε μόνο Άρης Μάριο. 363. 363, συγγνώμη. Το διάβαζα ενώ παραμιλούσες 5 φορές. Α, ναι. Και δεν ακούστηκε καλά. Ήμουν συνεπάρει το κομμάτι, κατάλαβα. Το ξαναλέω. Ναι. 363. Ξεκινάει 6944. Τελειώνει σε 363. Έχει βγει μόνο Άρης. Πηγαίνουμε σε break. Δεν έδινα προσοχή σε γραμμή. Αυτά. Γραμμή. Ναι. Πάμε καλημέρα. Αυτά που λες. Πάμε καλημέρα. Και δεν είμαι μόνος. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι μου. Ανδρέας από Θεσσαλονίκη. Α, ο παδός του ΠΑΟΚ. Ναι, πάμε. Είδες, το έχεις μάθει τελικά. Ναι, παλικάρι μου. Όλα εκπαίδευση είναι, αγόρι. Ναι, 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 ναι. Συμφωνείς με τον Iggy Pop, το έχει γράψει η Θεσσαλονίκη αυτό. Λα, 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 λα. 100% και για αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που τηλεφώνησα. Θέλω η εκπομπή μέχρι και την Πέμπτη και την Παρασκευή ακόμα, γιατί θα είναι θετικό το αποτέλεσμα, να είναι λονδρέζικη. Ούτως ή άλλως είναι ο καιρός λονδρέζικος. Έτσι. Ναι. Να έχουμε λίγο, ξέρω εγώ, εσείς που ξέρετε από τα καλλιτεχνικά, μουσική και λοιπά, ας πούμε, εκεί σας ακούω και καλά, και την αύριο, την Πέμπτη μπαίνουμε υποχρεωτικά με ένα κομμάτι. Ξέρω, κατάλαβα ποιο θα βάλεις. Δεν κατάλαβες με τίποτα. Calling. Όχι. 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 Θα παιχτεί αυτό, αλλά εντάξει μετά. Α, νομίζω αυτό. Ναι. Είναι δεν ξέρω, ρε παιδιά, να είναι κάτι λονδρέζικο, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τότε. Δεν θα είναι λονδρέζικο, θα είναι Chelsea. Ναι, Chelsea. Θα βάλουμε ένα άλλο. Έχω στο Λονδίνο μια δουλειά. Θα είναι Chelsea. Βάλε κάτι, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Τι Chelsea, δεν το πιάσα αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, φτιάξε λίγο ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου, αφού βλέπεις ο καιρός τραβάει, να πούμε. Όλα είναι επιβάλλεται σημάδια από το Θεό. Άντε, σε βοηθάω. Το κομμάτι το ξέρουν όλοι. Λέγεται I don't want to go to Chelsea. Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Δεν θέλω να πάω στο Chelsea. Δεν ακούσεις. Υπομονή. Το βάλαμε τη μέρα που ήρθε η Chelsea εδώ, βασικά. Δεν ξέρω το σκεπτικό σου. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι λονδρέζικο και τέτοιο καιρός, εμένα μου αρέσει να κάνει διάθεση να φύγουν και τα παιδιά με το καλό εκεί που όχι, όσοι πάνε. Η οδική από την Κυριακή έφυγε. Α, εσύ δεν θα πας. Όχι, αδερφέ. Το είπε και χθες, μάλλον. Έχω δουλειά. Α, το είπε, ναι. Το είπε χθες, ναι. Ότι δεν μπορούσε. Δεν μπορούμε όλοι να πάμε. Ούτως ή άλλως, κάτσε, περίμενε. Περίμενε. Κάτσε, ακόμα δεν γίναμε πλούσιοι. Ναι. Λοιπόν. Καλά, έχει και τελικό να πας. Έχουμε τον Πακού μπροστά μας. Έχουμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σας χαιρετώ. Να είσαι καλά. Έτσι, μ' αρέσει που είστε έτσι, ναι, έχετε καλή τεχνική φλέβα να πούμε. Ναι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αντρέα, φιλιά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή και τελευταία για το μισάωρο, μην καλείτε άλλη. Ναι, τέλος, ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Πάμε, αδερφέ. Πάει. Έπεσε. Ξύπνα. Αυτό ήταν. Εντάξει, τέλος. Ωραία. Δίνεις γραμμή. Τον δίνει. Πάρτον. Δώστε. Φέρτον. Όχι. Όχι. Πάει. Ο Χρύσανθος πήγε στην Γάνδη να γράψει σε ένα τοίχο τη λέξη ιστορία και να μας πει ότι ήταν εκεί από το 88. Ναι. Το θέατρο. Απόψε, ναι. 35 φορές έχω πει. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Είδες και μετά μου λες δεν το λέει. Γάνδη, το πρώτο και τελευταίο Final Four που οι δύο ημιτελικοί είχαν το ίδιο σκορ μπάρι. 87-82. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Αυλαία που είναι απόψε ώρα 9. Η πόρνη από πάνω. Με την Κατερίνα Διδασκάλου στον πιο κόντρα ρόλο της καριέρας της. Πραγματικά καθηλωτική, πραγματικά συγκλονιστική. Επαναλαμβάνω, την αφίσα της παράστασης την έχω σε 3 δωμάτια του σπιτιού μου. Μπορεί και σε 4 και να μην το θυμάμαι. Έτσι, σε 3 χώρους στο δωμάτιό μου. Και 2 εισιτήρια για το Άρης Παναθηναϊκός. FM και όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις Άρης ή θέατρο και τα δύο, αποστολή στο 54526. Σε ποιο χώρο είχε εμφανιστεί εδώ στην πόλη μας, στην Φραπεδούπολη, στη Θεσσαλονίκη, η Σιούξη με τους Μπάνσις. Και φυσικά έπαιξε
και το The Passenger, το κομμάτι που έχει γράψει ο Ίγκη για την Θεσσαλονίκη. Οκ. Okay. Η κλήρωση 12 παρά 1 πρώτο λεπτό. Γλυκύτατο ο Σλαμά. Αν είχε λέει αυτό, θα σε έκανε εμπριμέ εμένα. Πόπο φίλο. Αλλιώ θα πηγαίνανε όλοι έτσι. Α, φιλαράκι. Όλε. Τι γλύτωσα όμω. Εντάξει. Και κοκό και. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ούτε μένουν 10 λεπτά. 10-11 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι αρκετά από τον χρόνο του κόσμου για να διεκδικήσει τα δύο εισιτήρια για το Άρης Παναθηναϊκός. Το Κλεάνθης Βικελίδης Κυριακή 7 η ώρα. Ματσάρα για τα παλουκάρια του Σάβα Παντελίδη κόντρα στα παλουκάρια του Γιώργαρου του Δόναρου. Και δύο διπλές προσκλησούλες για απόψε η Πόρνη από πάνω. Παραστασάρα με Κατερίνα Διδασκάλου στο θέατρο Αυλαία, ώρα 9, FM και όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφεις θέατρο ή Άρηση και τα δύο αποστολή στο 54-5-26. Σε ποιον χώρο εδώ στην πόλη μας είχε εμφανιστεί η Σιούξη μαζί με τους Μπάνσεις. Η θρυλική Σιούξη με την παντάρα της εδώ στην Φτωχομάνα Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση. Μην κάνετε εύκολο το έργο για τον Δημήτριο. Δώστε του την κλήρωση. Κάντε του τη ζωή δύσκολη. Ας έρθει μία έστω απάντηση ώστε να γίνει κλήρωση. Το έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου Ιωράσεως από τα καταστήματα Opticon Express. Και ακούμε το αυθεντικό κομμάτι για Θεσσαλονίκη όπως το απέδωσε ο Ίγκη ο Pop. Και τεράστιο μήνυμα από τον 159. Α, μου λείψε πάρα πολύ. Λατρεμένος Ηρακλειδέας Φώτης Flipside. Πάντα τέτοια είστε, ναι. Κλασικός θαμώνας του Flipside στην Κορομιλά του Αλέξανδρου του Πέρου. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Τι λέει, ετοιμάζουμε το άλμπουμ. Το ετοιμάζεις ακόμη, το γράφεις, το κυκλοφόρησες. Τι έγινε. Σύλλογος φίλων Παναγιώτη Παπαδόπουλου Έτολο Ακαρνανίας. I miss you. Πάντα δεν τι έστελνε. Γεια σου, ρε Φώτη. Ο Τάρας. Κορίγιο έχει, ρε Γιώ, νομίζω. Μήπως έχει κάνει κι άλλο. Μήπως έχει κάνει κι άλλο. Μα και εσύ κάθεσε πώ είναι. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Έχω αφήσει τι Ντάναβοη που έχει. Ξέρω εγώ τον τρόπο να ικανοποιούμε. Λοιπόν, καλημερίζουμε Χαράλαμπο, καλημερίζουμε Γιάννα, καλημερίζουμε Βασίλη. Σταθερό, σκληρό σου μπαίνει και για Άρη και για θέατρο. Να σε καλά, Βασίλη. Καλημερίζουμε Νικόλαο. Καλημερίζουμε Κωνσταντίνο που μπαίνει για Άρη. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε για τη σύνταξη. Για την νομίζω στήριξη. Είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή μηνυματική του τελευταίου διμήνου, Μάρι. Δεν χωράνε ναι, τα μηνύματα. Χαμός ναι, γίνεται. Ναι, ναι. Παιδιά, να είστε καλά. Ρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γραμμές ανοιχτές. Μπορούμε άνετα να βγάλουμε ναι, δύο ακροατές. Ναι. Αρκεί να είναι γρήγοροι, σφεράτοι, με ρυθμό 23-10-287-888. Να είναι γρήγοροι στη γραμμή, όχι στο σεξ. 23-10-287-888 από κινητό 6-9-45 τα υπόλοιπα ίδια. 2 8 και 3 οκτάρια. Ο Στέλιος. Τι λέει? Ο Στέλιος. Στέλιο, αν κατάλαβα καλά. Στέλνεις. Καλημέρα. Στέλνεις από Γλασκόβη. Ναι, Στέλιος Γλασκόβη. Και εμείς να κοιτάμε, λέει κάτω. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα φοβάμαι ότι έχει συμβεί το εξής. Τι έγινε, Μαρή? Πρέπει να έχει δίκιο και ο Στέλιος. Να έχει παίξει δύο φορές. Άντε ρε χαμίνι. Είναι που βάζει τα κουιζάκια τα ωραία. Περίμενε, εσύ. Περίμενε. Άντε ρε τώρα. Μόνο μας κράζεις. Περίμενε, βρε. Περιμένω. Περίμενε. Δεν φεύγω, εδώ είμαι. Το ένα είναι στάνταρ. 100%. Για το άλλο έχω μικρή αμφιβολία. Εγώ βάζω και τον Στέλιο. Swap. Αλλά κρατώ, ναι, κρατώ όμως την τρελή ποζεριά. Keep the faith. Στέλιος Γλασκόβη. Στο τάδε μέρος και εμείς στην πρώτη σειρά. Να κοιτάμε κάτω από την μικροσκοπική φούστα. Ούτως ή άλλως, μη με βάλεις στην κλήρωση. Το μήνυμά σου είναι πιο new wave και από new wave, πιο punk και από punk. Αναστασία, ετοίμασε κάτι δικό σου, αλλά γκαζάτο, λίγο γκαζάτο, έτσι. Γκαζάτο. Τόσο γκαζάτο. Εντάξει. Βάρε mother's little helper. Μίμη, όχι, μίμη, όχι. Καλό το πας. Α, ωραίο, ναι, κομματάρα. Βάλε την κομματάρα που σου λέω τώρα. Αλλά στην Αναστασία, κρίμα. Τόση ώρα ζητάμε εμείς, σας βάλει κάτι Αναστασία. Δεν είναι το... Καλημερίζουμε και Δημήτρη. Μας έδερα, τεράστιο ηχοληπταρά. Α, βέβαια. Και μουσικό. Και φέρελπι μουσικό. Εκ λαγκαδά ορμόμενου ο Δημήτρης. Ανατριχίλα, δεν έχω λόγια. Helper. Δεν έχω σχόλια. Παναγιώτη. Ναι. Λίγο σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είναι μήνυμα του Άκη του γιατρού, ναι, οπαδού του Κουκουέ και του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Του χειρουργού, ναι, από την Ιταλία. Πόπα. Άκη, παλικάρι μου, με συγκινείς. Μου λείπεις, γιατρέ. Μου λείπεις. Να ακουστεί κάποια φωνή λογικής. Κάποιου ΠΑΟΚτσί με λογική. Κλείστε τη μουσική λιγάκι. Αναστασία. Τι λέει ο Άκης? The Exploited. Sex and Violence.
Here we chant, no matter what the bloody score. Because, αφού, παρένθεση, it sounds Greek to me. Άκη, δεν έχω λόγια. Το μήνυμά σου υπενθυμίζει πόσο πολύ μας λείπει η φωνή σου. Μετρώ τις μέρες για να έρθεις, για να επιστρέψεις και να δούμε μαζί παιχνίδια, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, αλλά γενικότερα του ποδοσφαίρου. Αφιερωμένο το κομμάτι που ακούγεται στον Άκη τον γιατρό, στην μακρινή και αφιλόξενη Πίζα. Πίζα. Της οποίας, ναι, ο πύργος στις οποίες στον ναι, περίφημο πύργο ναι, γίνανε εργασίες τελευταία. Ναι, για να μην γίνει κι άλλο. Και αποτέλεσμα είναι αυτό. Ναι. Γίνανε για να μην πέσει. Ρε μπας και σκαρφαλώς τα παουκτσάκια εκεί πέρα. Και, έχει χάσει από τη γοητεία της, ναι, γιατί πάρα πολύ απλά ναι, γέρνει τώρα ναι, κατά ένα εκατοστό λιγότερο. Και λέγεται ότι όσοι την έχουν δει αρκετές φορές, έχουν δει τον πύργο όπως ήταν εδώ και τόσους αιώνες, τώρα θα καταλάβουν ότι γέρνει λιγότερο. Η οποία Πίζα σε ποια περιοχή της Ιταλίας βρίσκεται, γεωγράφητα Σλαμά? Βόρεια Ιταλία. Ναι, περιοχή, περιοχή έχει μια βόρεια. Ναι. Δεν είναι Τοσκάνη. Τοσκάνη. Είναι Τοσκάνη. Τοσκάνη, ναι. Α, εντάξει, όλα okay, αυτά εκεί, Μπολόνιες, Φλωρεντίες και τέτοια κτλ. Σιένες, Σιένα είναι πανέμορφη. Βρήκε άλλο, μπράβο. Α, ωραία. Βάλτο, βάλτο, βάλτο για να κάνω ερώτηση. Που μπλέκει την Πίζα με ποδόσφαιρο και Αγγλία στον Παπαδόπουλο. Βάλ το κομμάτι. Να το Pulp Fiction. Ποιος Άγγλος παικταράς, ναι, δίνω και τη θέση του, στόπερ, αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία στην Πίζα. Αρχές του 90. Αρχές του 90. Ναι. Και τον λάτρευαν οι παντοί της Πίζα. Δεν το θυμάμαι καθόλου, Μαριλίκη. Στόπερ. Στόπερ. Αμφιβάλλω αν το βρει μισός. Ναι. Είχε παίξει για μεγάλο διάστημα. Σίγουρα γεμάτη μία σεζόν, ναι, μπορεί και δύο. Στην Αλφα Ιταλία. Βασικότατος, πρώτη κατηγορία στην ναι, Πίζα. Καλή ομάδα του Πίζα. Ναι. Πεκτούρα, ψηλόλιγνο στόπερ. Από μία. Το καλό τώρα, ιστορικές είναι όλες οι αγγλικές. Από μία ομάδα που έκανε τότε καταπληκτική τριετία. Παίζοντας πανέμορφο ποδόσφαιρο. Καθόλου μεγάλο όνομα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Mm. Αλλά είχε καταπληκτική τριετία που έβγαλε πολλούς διεθνείς. Δεν διώξατε τη United εσείς. Ορίστε. Το διώξατε. Είπες βλακία. Γιατί βλακία, αφού είπες. Φύγε τώρα. Καθόλου από τις μεγάλες ομάδες Αγγλίας. Φύγε τώρα. Όνομα, καλημέρα, ο Στέλιος μπαίνει για Άρη. Να είσαι καλά, Στέλιο. Πίζα. Στέλιο, τεράστιο μήνυμα έστειλες. 2,85. Σε έφτιαξες. Γλασκόβι, λέει. Ναι, ναι. Στην στο Πίζα. Τάδε και εμείς να κοιτάμε πρώτη σειρά κάτω από την μικροσκοπική φούστα τη Σιούξη. Με τρελαίνεις πραγματικά. Τι αρχές πραγματικά. 90. Την Σιούξη την είδα. Να μας πει Δημητροπόλεως. Τέλη των μέσα. Που. Μέσα των Zeros, σε Rogue Festival, στη Μαλακάσα, και λέω τώρα πόρες Σιούξη και πώς θα έχεις γίνει και τα λοιπά, και βγαίνει η Σιούξη με ένα σουτιέν και με ένα καυτό μίνι και με σώμα και δίνει ένα σοου. Αχ, δεν κρατιέμαι. Μας έφυγε η μασέλα κανονικά. Γι' αυτό ο θυμόσοφος λαός μας λέει, η γριά η τραγουδίστρια έχει το ζουμί. Έτσι, μπράβο. Τεράστιο μήνυμα Θωμάς Τόντο. Όπα, τι θέλει. Λοιπόν, γεια σου ρε Ντάνκαν. Μπράβο ρε Πεκτούρα. Ναι. Μπράβο ρε Πεκτούρα. Πώς βρέθηκε στην Πίζα ρε. Μπράβο ρε Πεκτούρα. Μπράβο. Πολ Έλιοτ. Ούτε έτσι, καν τώρα το θυμάμαι. Έτσι. Έτσι. Τον έχεις φέρει καθόλου στο μυαλό. Πίζα καθόλου ρε φίλε. Καθόλου. Μην εκτεθείς. Ναι. Τον Πολ Έλιοτ. Ναι. Τον έχεις φέρει στο ναι, μυαλό. Τον έχω φέρει στο μυαλό. Δεν θα θυμάμαι καθόλου Πίζα. Ψηλός ξανθός. Ναι, 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 ναι. Ψηλός ξανθός. Αναστασία. Ναι. Πες του να φύγει τώρα. Πες του να φύγει τώρα. Μην δεν ξαναδώσει καλά. Ψηλό μαύρο. Ξέρω. Ψηλό μαύρο. Μαύρο, μαυρούλι. Ανοιχτόχρωμο. 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 Ναι. Από ποια ομάδα θυμάσαι? Όχι καθόλου. Λούτον Τάουν. Λούτον, ναι. Λούτον Τάουν. Λούτον, τεράστια Λούτον Τάουν. Τη χρονιά που παίρνει η Cup. Ναι, το 86 ήταν αυτό. Είναι εκείνη η τριετία. Πάλι μα μπερδεύει, Μάρι. Τετραετία. Όχι. Είναι εκείνη η Λούτον Τάουν. Σίγουρα ήταν. Με Brian Steele. Με Brian Steele. Με Brian Steele. Με Paul Walsh. Με Ricky Hill. Που πήγε μετά στην Arsenal. Και με αδερφού στην. Με αδερφού στην. Το με τον Δανό, τον καμπουριαστό, τον Έλστρουπ, Πεκτούρα, Πεκτούρα, καμπουριαστό, τεράστια Λούτον Τάουν και εννιάρη Μικ Χάρφορντ. Που μετά είναι προπονητή τη. Λούτον Τάουν, η πρώτη ομάδα που το γήπεδό τη. Έβαλε πλαστικό. Μην το λε, άσε να το αφήσουμε για ποιο να βρει, δεν φεύγουμε, άλλη φορά, άστο. Μετά από τρεις μήνες. Βάλτο. Νομίζω είναι η πρώτη QPR, το Loftus Road. Η Λούτον είναι με μόλις διαφορά δύο μήνες. Ναι, μπορεί. Πρέπει να έχουν διαφορά κάτι μήνες. Μπορεί, αλλά νομίζω, εγώ νομίζω είναι. Όχι, είμαι σίγουρος ότι είναι η Λούτον. Εντάξει, τέλος. Ναι. Okay. Με μεγάλη νίκη μας εκεί, Luton Town United, ναι, 0-1 ματσάρα. Μπράβο, βγήκατε Ευρώπη τότε. 35 κλασικές η United και νικάμε 0-1 με γκολ του Frank του. Στέπλετον. Μπράβο, ρε παιχτού.
Σε παραδέχομαι. Πολύ καλό. Λοιπόν, Ντάνκαν, να σε καλά. Να σε καλά, ρε Ντάνκαν. Μπράβο. Πολ Έλιοτ. Πολύ ωραίο στόπερ. Ψιλόλιγνο, γλυκό μαυρούλη. Όχι πολύ μαύρο. Δηλαδή λίγο έχρωμο, όχι πολύ έχρωμο. Αυτή τη βλακία που την ακούω τελευταία και τρελαίνομαι. Λοιπόν, νικητή. Διαβάζω μήνυμα Θωμά Στόντον για να κλείνουμε σιγά-σιγά. Λέει ο Θωμάς ο Στόντον. Και θέατρο Σικαιών. Όχι και θέατρο Σικαιών. Βασικά θέατρο Σικαιών. Περίπτερο 10. Το έχω αμυδρά σαν όνειρο που στέλνει από Γλασκόβιο Στέλιος. Θέατρο Σικαιών με 1500 άτομα βαριά-βαριά και την Σιούξη να ξενερώνει άσχημα και να κάνει ψιλοαγκαρία. Από τις πρώτες φορές που ντράπηκα για το κοινό της πόλης, λέει ο Θωμάς ο Στόντον. Ναι, στο περίπτερο στην έκθεση δεν θυμάμαι αν ήμουν. Μπορεί να ήμουν, το έχω κάτι σαν όνειρο. Αλλά ήμουν θέατρο Σικαιών. Λοιπόν, νικητής είναι ο Δημήτριος ο Φλόρος. 393. Δημήτριος Φλόρος που απάντησε θέατρο Σικαιών. Παίρνουμε ανάσα με τον Γκράβιτς και δίνουμε τους νικητές των άλλων δύο διαγωνισμών. Λοιπόν, Άρης Παναθηναϊκός, νικητές είναι οι Αστέρης Θεοδωρίδης και Ρίτσα Σιμόνη. Ρίτσα Σιμόνη και Αστέρης Θεοδωρίδης. Οι πόρνοι από πάνω πηγαίνουν απόψε Γεράσιμος Παπάζογλου και Μαρία Ζάνη. Μαρία Ζάνη και Γεράσιμος Παπάζογλου. Ευχαριστούμε από καρδιά στην Αναστασία Λάμδα πολύ για καλύτερο. Ό,τι έκανε σήμερα για μας. Με το καλό αύριο εδώ εμείς με εκλεκτή καλεσμένη κόλαση. Ωραία. Εκλεκτή καλεσμένη κόλαση. Μη μου χυμίξει μόνο.